Σήμερα όμως τη βλέπω ότι έχει έρθει έτσι πάρα πολύ χαρούμενη με χρώματα, είναι η ευτυχία γαντά και θα κάνει την πασαρέλα της. Έχουμε Κατερίνα, κάνει τώρα μου πολλά πράγματα σήμερα εδώ πέρα, έτσι. Φέρνω είναι χρώμα γενικά εγώ στο πλατό. Πολύ, 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 πολύ. Εδώ έχεις ένα φόρεμα το οποίο το έχεις φορέσει πάνω από ένα παντελόνι που είναι το σακάκι του, από το, που είναι κοστούμι. Ακριβώς. Το βρήκες, δεν ήταν δύσκολο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γυαλάκια βλέπω, πολύ ωραία τσαντούλα, παπουτσάκια. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, σε ένα πολυκατάστημα στη Θεσσαλονίκη μας είχε επισκεφθεί μια φορά ο κύριος Καράβας και έκανε ένα πολύ ωραίο event για ένα ανδρικό άρωμα. Και θα μας ξανεπισκεφθεί και αυτή τη φορά για ένα γυναικείο άρωμα και είμαι καλεσμένη. Πολύ ωραία. Για να βαθμολογήσετε λοιπόν τώρα την ευτυχία μας. Πώς σου φαίνεται? Πολλές και διάφορες βαθμολογίες. Έχει αρκετά καλές. Βέβαια, έχει πολύ καλές. Χαμηλές. Καταρχήν έχει 2 τεσσάρια. Ναι, ακριβώς. Ε? Ναι. Πάμε στο ένα. Νικόλ, 4. Ναι. Αρχικά, σου άρεσε πολύ προφανώς. Να σου πω πόσο σου πάνε αυτά τα χρώματα τα έντονα. Ευχαριστώ. Είσαι μια οπτασία. Δεν έχω λόγια. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ ωραία και χρωματικά. Και όλα τα μήκη πάνω σου, εγώ τα βρίσκω σωστά. Μ' αρέσει το παπούτσι που είναι κόκκινο. Έχω ενδιασμό για το συγκεκριμένο παπούτσι. Ίσως το ήθελα πέδιλο, αλλά δεν μου χτυπάει και άσχημα. Ξέρεις, με το λουράκι το λεπτό. Τα κοσμήματά σου ωραία. Εγώ σε βλέπω μια πολύ όμορφη μαμά που κάνει και τη δουλειά. Είναι εσύ αυτό το look. Ναι. Μ' αρέσει. Ναι, είμαι εγώ γενικά. Και το γυαλί ταιριάζει επίσης. Άρα, πολύ. Αν δεν υπήρχε τσάντα, ήταν 5. Αν ήταν η σωστή τσάντα, ναι. Μπράβο. Αν δεν υπήρχε η τσάντα, δεν νομίζω να το πω. Α, τι δεν σου άρεσε έτσι για να ξέρω. Είναι αυτό που λέει ο κ. Κουδουνάρης χωρίς χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι μια τσάντα που δεν δίνει κάτι στο look. Επίσης το χρώμα δεν είναι πολύ τρελαίνει. Θα βάζα ένα. Θα το έκανα total neon εγώ. Θα μπορεί να το έκανα και total, να το δώσω έτσι. Επειδή είχα και το γυαλί, δεν ήθελα που το ηρέμησες, δεν ξέρω, είμαι λίγο γι' αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πάρα εντάξει, πολύ. Χρώμα δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει η τσάντα, η συγκεκριμένη τσάντα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Να κάνω μια μικρή ερώτηση και εγώ στη Χριστιάνα για το 2 που το έχω απορία. Ναι. Λίμωνα. Πες μου. Μπορείς λίγο να μου το δικαιολογήσεις. Ναι, εννοείται. Θα προτιμούσα άμα δεν το έβαζες σαν σετ και έβαζες κάποιο άλλο έντονο χρώμα, τύπου πορτοκαλί, ροζ ή πορτοκαλί ή ροζ, στις αποχρώσεις που ήδη έχεις, δηλαδή να κρατούσες ή το πάνω ή το κάτω. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει ούτε η επιλογή του παπουτσιού και της τσάντας, θα προτιμούσα κάποιο άλλο πεδιλάκι, χωρίς να έχει αυτό το ζιγζάκ που κάνει, να είναι πιο απλό. Το επέλεξα γιατί γενικότερα πιστεύω είναι πιο εντυπωσιακό το σετ σε εισαγωγικά. Έτσι, περισσότερη επιφάνεια που έχει με το ίδιο print. Δεν μ' αρέσει που είναι πάνω και κάτω. Ναι. Κατάλαβες. Οκ. Okay. Νομίζω οι περισσότερες 2 σου έβαλαν. Γιατί κόλλησε. Εμένα το δικό πάλι μου μ' αρέσει πολύ. Γιατί έχεις βασιστεί απλά στο 4 της Νικόλα, αν με ρωτάς. Γι' αυτό μάλλον σου φαίνεται. Και η Πόπη μου έχει βάλει 4. Εντάξει, Πόπη άντε και δικαιολογείται γιατί είναι γιατί συμπάσχει εδώ πέρα επειδή έχετε έρθει μαζί. Το άλλο από εκεί το 4 είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ναι, υποτίθεται ότι η Νικόλ σήμερα θα βαθμολογούσε με βάση τα λεγόμενα των κριτών. Α, στο καλύτερο να το πούμε όταν έρθει η ώρα. Μην μιλάω έτσι αυθαίρετα. Όχι, να μπορώ να απαντήσω κι εγώ να σε αυτό που ανέφερες. Ναι, δεν το λέω εις βάρος προς Θεού. Ναι, μην πιστεύεις κάτι επειδή τέτοιο. Επειδή υποτίθεται οι βαθμολογίες θα πηγαίνουν κάπως διαφορετικά σήμερα, γι' αυτό μπορεί να είναι το 4. Πολύ ωραία.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Εμένα αυτό το ρούχο μου αρέσει. Δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω την καθεμία να μου λέει ότι... Δεν είμαι καθεμία, με λένε Βασιλική, Νικόλ μου. Ωραία, τι Βασιλική. Με λένε Βασιλική, εντάξει, κορίτσι μου. Εδώ με έχεις πει Βροχοπούλου. Δεν πήγα, μπερδεύτηκα, Δεσποτοπούλου, Βροχοπούλου και τα δύο σε πούλου τελειώνουν. Εντάξει. Ωραία. Πάμε. Συνέχισε. Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Εμένα μου αρέσει αυτό το look. Δεν μπορώ κάθε φορά που βάζω ένα καλό βαθμό να το τυλογώ. Είναι η γνώμη μου. Ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν η Βασιλική έχει κάποια αιμονή μαζί μου. Για τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, βλέπω ότι έχει σφαγωθεί για το τι κάνω εγώ. Κοίτα τι κάνεις εσύ και άσε με μένα. Εγώ είμαι ένα διαφορετικό πράγμα. Εγώ κοιτάζω την πάρτι μου, δεν κοιτάζω τι κάνεις εσύ. Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέξεις του τύπου αιμονές, τρελές, σταματήστε τα αυτά. Γιατί δεν καταφέρνετε κάτι. Εσύ αυτή τη στιγμή δεν συνάδει το 4 όταν σε αντίστοιχες προσπάθειες των συμπαικτριών σου έχεις βάλει 2 και τώρα επειδή πλησιάζει τον καλά και έχεις τρομάξει, ανταλλάσσεις βαθμολογίες. Εμένα είναι αυτή η απόψη μου, δεν έχω καμία αιμονή μαζί σου. Απλά, ό,τι πιστεύω το λέω. Δεν θα μου φημώσεις το στόμα, απλά με σένα ναι, τις τελευταίες ημέρες έχω πρόβλημα. Ωραία. Διότι αυτά που κάνεις και λες είναι αλλοπρόσαλα, Νικόλ μου. Εντάξει. Και αν μου επιτρέπεις, θα λέω τη γνώμη μου. Όταν εσύ δαχτυλοέδειχνες τις προηγούμενες εβδομάδες άτομα εδώ ότι ανταλλάσσουν και εσύ το κάνεις πριν από μας, απλά δεν φανερώθηκε νωρίτερα, φανερώθηκε αργότερα, δεν σημαίνει ότι είσαι η αναμάρτητη. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να τοποθετήσεις έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Όχι έτσι όπως τα φαντάζεσαι ή έτσι όπως σε βολεύει. Αυτό είναι, απλά. Γι' αυτό σου είπα λοιπόν και το ηθοποιός, και όχι και καλή ηθοποιός για δραματική, γιατί δεν γίνεται τη μία να λες αυτά και να βγαίνεις μπροστάρης ή αδικημένη και ή δεν είμαι σε κλίκες, ενώ είσαι δεν αυτή που δεν ξέρει από την πρώτη εβδομάδα πού να γύρει. Αυτός ο ρόλος, εάν μου επιτρέπεις, είναι ο χειρότερος ρόλος που θα μπορούσες να έχεις εδώ μέσα, γλυκιά μου. Γιατί δεν έχεις άποψη, είσαι τη μία από εδώ, την άλλη από εκεί και την άλλη παρακή. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, είσαι ελεύθερη, απλά πριν κατηγορήσεις κάποιον, θα πρέπει να σκέφτεσαι λίγο καλύτερα τι κάνεις εσύ. Σε Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τους χαρακτηρισμούς σου. Τι να πω τώρα, τι να πω. Αυτά που λέει, δεν έχουν καμία σχέση με το τι είμαι εγώ. Εγώ ξέρω τι είμαι, ξέρω τι κάνω, ξέρω ότι θέλω να κρατήσω μια υγιέστατη σχέση με όλους. Θέλω να μιλάω. Με κάποια άτομα δεν τα πάω καλά, με κάποια άτομα τα πάω καλά. Αλλά δεν είπα εγώ ποτέ ότι δεν είμαστε σε κλίκα, δεν ανταλλάζουμε βαθμό με την ευτυχία. Και ειλικρινά, ευτυχία μετά βάλε μου ένα, σε παρακαλώ. Ορίστε. Μου αρέσει πάρα πολύ το look σου. Βασιλική μου, γιατί δεν τοποθετήθηκες και στην Χριστιανά που τη έβαλε ψηλό βαθμό και τοποθετήθηκες σε μένα? Θα σου απαντήσω. Η Νικόλ, σε αντίστοιχα look, έχει βάλει πολύ χαμηλές βαθμολογίες, αγάπη μου. Πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι μου αρέσει στη φυσιογνωμία της, ότι μου αρέσει αυτό που βγαίνει. Άρα σου αρέσει σαν ομορφιά ή ευτυχία. Επομένως, μου αρέσουν τα ρούχα πάνω της. Μου αρέσουν τα ρούχα πάνω της, της πάει αυτό. Μου αρέσει αυτό που έχει φτιάξει. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Μου αρέσει πάρα πολύ το look. Εντάξει. Okay. Σταυρώστε που μου αρέσει το look. Απάντησες μόνη σου. Ρε παιδιά, δηλαδή με το ζόρι να βάλω ένα σε κάτι που μου αρέσει. Με αυτά και με αυτά που λες. Με αυτά και με εκείνα. Ο μέσος όρος σου είναι πολύ δυνατός. 2,7. Α, μάλιστα. Τέλεια. Είδες τι κάνουν τα τεσσάρια. Για πήγαινε τώρα. Ευχαριστώ πολύ.